Είναι ο κύριος Νίκος Τάγκας, είναι αντιπρόεδρος του Συνδικάτου Επισιτισμού και διανομέας της Volt. Κύριε Τάγκα, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Τάκα είμαι, δεν πειράζει. Με συγχωρείτε. Με συγχωρείτε. Κάνα πρόβλημα. Για πείτε μας, τι γίνεται, έχετε οικονομήσει τρελά και πρέπει να μειωθούν οι μισθοί. Δεν ξέρουμε πού να βάλουμε. Έχουμε γεμίσει τα κουτιά μας από πίσω. Βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, σήμερα ήταν η τέταρτη μέρα σε απεργιακή κινητοποίηση των διανομέων εδώ στη Volt. Η εταιρεία προχώρησε σε άλλη μία μείωση των αποδοχών μας. Έχει προχωρήσει στο σύνολο 3 είναι οι μειώσεις κατά καιρούς μέσα στο 1,5-2 χρόνια. Και έχουμε πάρει την απόφαση μαζί και με άλλα αιτήματα να διεκδικήσουμε τέλος πάντων το δίκαιο μας. Οι μειώσεις αυτές είναι μειώνει τις αμοιβές αναπαραγγελία, κύριε Τάκα, αυτό συμβαίνει. Αυτό ακριβώς. Εμείς όλοι οι διανομής αυτοί, όπως λεγόμαστε, και συνεργάτες για αυτούς, αυτό το μοντέλο ναι, συνεργάτες. Ναι. Που μόνο συνεργάτες δεν είμαστε, γιατί μας καθορίζουν τα πάντα. Μας μειώνει, εμείς μειώνουμε αναπαραγγελία. Mm-hmm. Έχετε μια παραγγελία και σου λέει πάω στο τάδε μαγαζί, ξεκινάει με μια βασική αμοιβή. Αυτή η βασική αμοιβή την βλέπαμε εμείς στην εφαρμογή μας, ξεκινάς από τόσα και πλέον προστίθονται εκεί πέρα πόσα χιλιόμετρα πάνω σε αυτή την παραγγελία θα κάνουμε, αναλόγως θα μας ανταμείψουν, ας το πούμε, θα πληρωθούμε. Αυτό τώρα καταργήθηκε, σου βάζει ένα ποσό που το καθορίζει η ίδια η επιχείρηση. Σου έχει μια παραγγελία να την πας από εδώ έως κάποια χιλιόμετρα και το πόσο είναι αυτό. Ούτε ξέρουμε πόσο είναι βασική αμοιβή, πόσα είναι ένα χιλιόμετρο η αμοιβή μας ή για τη συντήρηση της μηχανής που είχαμε ή για τη διαφήμιση που φοράμε τα μπλουζάκια τους και τα μπουφάν τους. Αυτά πλέον δεν τα βλέπουμε. Σου καθορίζουμε με κάποιους παράγοντες που βγάζει λέει το σύστημα. Τώρα, εμείς είδαμε στη τσέπη μας ότι αυτό το σύστημα και αυτός ο τρόπος αλλαγής αμοιβής μας μειώθηκε σαν ποσό. Το σύστημα, το σύστημα. Είναι μια ηλεκτρονική πλατφόρμα, όπως ξέρουμε όλοι. Και ποιος έχει καθορίσει τις παραμέτρους του συστήματος, από μόνοι τους, από μόνο του το σύστημα. Το κέρδους από ό,τι φαίνεται, το κέρδους από ό,τι φαίνεται. Πόσοι εργαζομένοι είστε στη Volt? Κοιτάξτε να δείτε, χωρίς να είναι απόλυτο αυτό που λέω και τόσο ασφαλές, είμαστε γύρω στα 4.000 διανομής. Πανελλαδικά μιλάμε, κύριε Τάκα. Πανελλαδικά, ναι, αυτό το μοντέλο των συνεργατών. Και τι μειώσεις έχετε δει, αυτό που καταλάβατε μετά το σύστημα που έβαλε τους αλγόριθμους, σε τι μειώσεις καταλήξατε? Ας πούμε τώρα, δηλαδή, εμείς μια παραγγελία, το πούμε έτσι πρακτικά να καταλαβαίνει και ο κόσμος, το ελάχιστη παραγγελία που ήταν 2 και 10 ευρώ, mm-hmm. ελάχιστη παραγγελία μετά που θα πας στο μαγαζί, δηλαδή θα την πάρεις, είναι 2 και 10, ανεξαρτήτως πόσα χρήματα θα κάνεις μετά που θα προσθεθούν χρήματα πάνω σε αυτό. Τώρα μπορείς να δεις 1,60, 1,70. Μας. Αυτά να τα προσθέσεις σε ένα σύνολο παραγγελιών είναι μείωση στη τσέπη μας. Δηλαδή. Και τι απάντα η καλή εταιρεία, παραπέμπει στον αλγόριθμο? Αυτοί παραπέμπουν στον αλγόριθμο, όμως χωρίς να παραδέχεται ότι έχουμε μείωση των αποδοχών βάσει αυτού. Εμείς σήμερα είχαμε και συνάντηση κιόλας μαζί με την εταιρεία. Mm-hmm. Της οποίας, αν θέλω να είμαστε καθαροί, της είπαμε, να μας εξηγεί επακριβώς όπως έκανε μέχρι το Μάρτιο του 2022, μέχρι το Μάρτιο του 2022, να μας εξηγεί επακριβώς ποια είναι αυτή η αμοιβή που έχουμε και πού αντιστοιχεί. Όχι καθορίζοντας το στίχημα ένα ποσό, λέει σήμερα σε αυτή την παραγγελία θα πάρεις 2 ευρώ, γιατί είναι παραγγελία αύριο μπορεί να σου πει 2,5 ή 1,60 ή 1,70. Εκεί έχει εφαρμοστεί τώρα αυτό που λέγαμε προηγουμένως ο λίγον τύχη χιουμοριστικά, ότι έχετε γίνει συνεργάτες. Εσείς σε τι σχέση εργασίας είστε? Αυτοί μας αποκαλούν συνεργάτες, γιατί είμαστε αναγκασμένοι να ανοίξουμε βιβλία λογιστικά, να έχουμε το λογιστή μας και να βάζουμε έσοδα-έξοδα. Βέβαια, δουλεύοντας πάνω στο δικό τους το μοντέλο ακριβώς, έτσι. Και επιπλέον υπάρχουν και οι μεσολαβητές, οι εργολάβοι, οι οποίοι, δηλαδή η Volt έχει κάποιους άλλους εργολάβους, που αυτός προσλαμβάνει σαν μισθωτούς του κάποιους διανομής. Κάτω από την, πώς το λένε, με το όνομα της Volt, της εταιρείας Volt. Στο οποίο εκεί πέρα υπάρχει άλλο πρόβλημα. Η συμφωνία της αμοιβής δεν είναι... Είναι μεταξύ του εργαζόμενου διανομέα και του κάθε, πώς το λένε, αυτού που έχει αναλάβει του μεσάζοντα, του εργολάβου. Ναι. Εκεί παίζει και ανασφάλιστη εργασία, όλοι ξέρουμε πολύ καλά. Οι αμοιβές
σε άλλον είναι άλλες. Δηλαδή έχει να κάνει καθαρά με έναν εργοδότη, αυτά τα λεγόμενα δουλεμπορικά που τα λέμε και, και σε άλλους χώρους όπως έχουν και σε ξενοδοχεία κλπ. Μάλιστα. Από ό,τι καταλαβαίνω, έχετε, έχετε ξεχυλήσει σε εργασιακά δικαιώματα, έτσι. Full. Είναι οι εργασιακές σχέσεις λάστιχο. Δηλαδή, αυτό το θέμα της συνεργασίας, το μοντέλο της συνεργασίας, είναι θέμα που καταργεί την μόνιμη και σταθερή εργασία. Και γιατί το λέμε αυτό? Γιατί, αν, καταρχήν, αν χτυπήσεις, αν αρρωστήσεις, αν είναι μια γυναίκα που θέλει να μείνει έγκυος κτλ., αποκόβεσαι από τη δουλειά, δεν έχεις κανένα δικαίωμα. Καμία, πώς θα το πω, απολαβές από θέμα της ασθένειάς σου, δεν υπάρχει κανένα δικαίωμα. Σταμάτησε και να μπαίνει στην τσέπη σου το κάθε ευρώ. Έπειτα, οι ώρες που πρέπει να βγαίνεις, πάλι που έχει όγκος της δουλειάς, το καθορίζουν, γιατί είναι κυρίως κάποια βραδινά. Δεν είναι και τόσο ελεύθερο το συνεργάτης ή να κανονίσεις εσύ το πόσο θα ζητήσεις για αυτή τη διαδρομή σου. Απλά το χρησιμοποιούν πολλοί διανομής, πάνω στην ανάγκη να βγάλουμε ένα εισόδημα, άλλοι για να ζήσουν από αυτό, άλλοι σαν έξτρα εισόδημα να συμπληρώσουν, γιατί και οι άλλες δουλειές που όσοι δουλεύουν δεν είναι και τόσο καλές οι αμοιβές. Οπότε καταλαβαίνετε, υποκύπτουμε. Αλλά αυτό έχει και ένα όριο, όταν που αυτές τις 4 μέρες υπήρχε μεγάλη αποδοχή στο να διεκδικήσουμε, να πετήσουμε, τέλος πάντων, ένα αξιοπρεπές μεροκάματο για μας. Βγήκαν χιλιάδες εργαζόμενοι στον δρόμο, δημιουργήθηκαν μοτοπορίες σε όλη την Αθήνα. Και όλοι είχαμε, οργανώσαμε γενική συνέλευση με κοινό αίτημα να οικονομηθούν, δηλαδή, και οι αμοιβές και να γίνουμε, όσοι είναι μισθωτοί σε εργολάβους, να φύγουν οι εργολάβοι και να γίνουν απευθείας μισθωτοί για μαωρίς του χρόνου από τη Volt. Κατευθείαν πάλι τη Volt, δηλαδή. Με πενθήμερο, το 8ωρό μας, τα ένσημά μας. Αυτό έβλεπα πέρα από την Αθήνα. Υπάρχουν κινητοποιήσεις σε Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Πάτρα. Και η λογική είναι αυτή ότι θα συνεχίσετε, κύριε Τάκα? Σήμερα αναστήλαμε την απεργία μετά την τελευταία συνάντηση με την εργοδοσία και δώσαμε το επόμενο μας ραντεβού. Θα είναι την Πέμπτη στις 7.30 ώρα στο κινηματογράφο στούντιο που είναι στην Αθήνα. Για να οργανώσουμε από κοινού πάλι, δηλαδή με τους εργαζόμενους, μέσα από Γενική Συνέλευση, το πρόγραμμά μας για να διεκδικήσουμε αυτά που έχουμε απαιτήσει. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, Πέμπτη είναι η συνάντηση που έχετε όλοι οι εργαζόμενοι. Είπατε 4.30 το απόγευμα μετά το μεσημέρι στο στούντιο, στον κινηματογράφο. Στο στούντιο, ναι, κάτω από την Πλατεία Αμερικής είναι. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Τάκα. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.